Σουλφουρολότουμ, το θείο. Ένα άλλο πολύ χρηστό φάρμακο στην ομοιοπαθειακή. Βασικά χαρακτηριστικά, ερυθρόιτα μημονωμένων μερών, στομίων, εξανθημάτων, χυλαίων, σαν να πρόκειται να εκραγούν από το αίμα που περιέχουν. Εξάψεις υπερεμίας. Κάψιμο μημονωμένων μερών του σώματος, ξεσκεπάζει τα πέλματα ενώ κοιμάται. Ανυπόφορος κτηνισμός που ανακουφίζεται με ξύσιμο που ακολουθείται από κάψιμο. Εξανθήματα, δερματικά εξανθήματα κάθε τύπου. Δυστροπία υπερεθιστότητα, πείνα της 11, διάρρεια νωρίς το πρωί που εξαναγκάζει τον ασθενή να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τα συμπτώματα χειροτερεύουν το πρωί από την ορθοστασία και από τη ζέστη του κρεβατιού. Λοιπόν, ο τυπικός σούλφουρ, εικόνες σούλφουρ ασθενή, μια εικόνα που γράφονταν παλιά στα βιβλία, είναι ότι είναι ένας ρακένητος φιλόσοφος. Του αρέσει να φιλοσοφεί, ξέρω εγώ, να λέει πολλά πράγματα, να μιλάει περί, πώς το λένε, περί διαφόρων θεωριών και ιδεών. Βέβαια, εξαιρετικά κατάστατος, ας πούμε, δεν στέκεται σε ένα σπίτι που είναι όλα άνω-κάτω, τσαπατσούλης. Αυτή είναι η εικόνα ενός σούλφουρ ασθενή, όπως περιγράφεται στις φαρμακολογίες. Βέβαια, στην εποχή μας έτσι το σούλφουρ μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο και πάρα πολύ προσεγμένο, να ντύνεται με γραβάτα και κουστούμι για να βγαίνει στη δουλειά του. Έτσι δεν, εντάξει, όσο να είναι, με βάση τις κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν και οι εικόνες των φαρμάκων. Αλλά στα βιβλία του προηγούμενου αιώνα περιγράφονταν αυτή σαν μια τυπική εικόνα σούλφου. Ακατάστατος βρώμικος. Ρακένητος φιλόσοφος, ασχολείται με ευτελή θέματα. Κάψιμο σε κοιλίδες. Πόνι κάψιμο σαν σε σημείες. Κνισμός και ερυθρότητα. Χειρότερα με το μπάνιο, γι' αυτό οι σούλφουρ δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο και πρέπει να τους τραβάζει να κάνουν μπάνιο, είναι βρωμήλια, ας πούμε. Με τη ζέστη, με τη σωματική προσπάθεια, με την ορθοστασία, όταν υδρώνει ξαπλώνοντας το αριστερό πλάι. Είναι καλύτερα με το περπάτημα στο ύπαιθρο ξαπλώνοντας το δεξί πλάι. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στο φάρμακο θείο είναι η ανάγκη για εκτίμηση. Έτσι. Είναι τελευταίες έρευνες των τελευταίων χρόνων αυτό, ότι το στοιχείο σούλφουρ σχετίζεται με την ιδέα της εκτίμησης και είναι τα άτομα τα οποία ή θέλουν να εκτιμούν και κάνουν πολλά για να κερδίσουν μπράβο, αναγνώριση, ή έχουν συνέχεια την αίσθηση ότι δεν εκτιμούνται όσα θα ήθελαν τους άλλους. Έτσι. Τους λείπει εκτίμηση. Για να γνώρισε. Σε οξέα περιστατικά είναι βαθύ φάρμακο, αλλά άμα είσαι σούλφουρ ασθενής, έτσι, και όλα αυτά που λέμε σαν βαθιά, θεωρητικά, αν είσαι τέτοιος τύπος, θα μπορούσε να καλύψει και οξύ σου φάση. Έτσι, θα μπορούσε να καλύψει και οξύ σου φάση. Απλώς τώρα λέμε και μερικά βαθιά φάρμακα, έτσι, στο περίπου να... Και αυτά τα φάρμακα συνταγογραφούνται πάρα πολύ συχνά, αλλά συνταγογραφούνται περισσότερο συχνά όπως από ό,τι θα έπρεπε, γιατί δεν ξέρει ο μέσος όρος των ομοιοπαθητικών άλλα φάρμακα. Δηλαδή χρησιμοποιούνται 30-40 φάρμακα και με αυτά προσπαθούν να καλύψουν τα πάντα. Οπότε, ας πούμε, σούλφουρ έχει πάρει πάρα πολλοί κόσμος, νάτριουμ ουράτικουμ συνέχεια.